Ναι, γιατί δεν παραδέχεσαι την ήττα σου, ρε. Γιατί δεν το παραδέχεσαι. Κανόνισες, άρχισε να παίξουμε εδώ, τον ήξερες τον άνθρωπο. Ρε, αφού το έδωσε, ρε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Greeks and Games. Αυτή τη φορά έχουμε ένα νέο και διαφορετικό επεισόδιο για τη νέα μας σειρά που θα έχουμε influencers, TikTokers, YouTubers να παίζουν μεταξύ τους. Σήμερα θα ξεκινήσω εγώ μαζί με τον Πάλι. Yep. Θέλω πριν ξεκινήσει το βίντεο να σκεφτείτε ποιους influencers, TikTokers, YouTubers γνωστούς θέλετε να δείτε να παίξουν σε αυτή τη σειρά. Θα έχουμε 5 αγωνίσματα και μερικές ερωτήσεις. Όποιος καταφέρει και μαζέψει τους περισσότερους πόντους θα είναι ο νικητής. Βρισκόμαστε στο Mindfed. Βρισκόμαστε στο Mindset Fitness του Άγιο Δημητρίου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο που για άλλη μια φορά μας φιλοξενεί. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το πρώτο μας challenge, το οποίο είναι αυτό εδώ το καραβόσκινο. Καθώς θα κουνώ εγώ με τον Γιώργο το σκινάκι, το άτομο που θα κάνει 10 άρματα σε ρί κέρδισε. Έκανε σκινάκι μικρός. Εγώ είμαι πολύ καλό σκινάκι, δεν ξέρω για σένα γιατί δεν το έχει πολύ με το coordination και το συγχρονισμό. Θα δούμε. Σου λέει και το κορδόνι. Με το ένα, με το δύο, πάμε. Ένα. Ο Τζίμι! Είναι στη μέση! Ο Τζίμι το πάτησε. Εσύ το πάτησε. Ο Τζίμι. Εγώ! Με σπρώγνει! Με σπρώγνει! Τι σπρώξε! Το είδε! Ακούμπησε πρώτη! Δεν τον έδωσε! Ρε, με σπρώγνει! Γύρω από την άλλη. Εντάξει. Γύρω από την άλλη, κλεφτή. Άγια 10. Κοίτα πόσο χώρο έχει, κοίτα πόσο χώρο έχει. Ρε, θα πάω. Ρε, κλεφτή. Εκεί είναι ψηλά, γι' αυτό δεν θα το θες αυτό. Εκεί κλέβει. Τώρα πιο γρήγορα. Τι κοίτα. 12 πόντου ο Νικήτα, 13 ο Μίτσο. Όχι, ο Νικήτα. 16 βάλει. Έχω έρθει πολύ μπροστά, ρε. Ρε, με σπρώγνει. Τι λέτε, είμαι με πλάτη. Τι κάνει. Τι θέλω. Κέρδισα. Νικητής. Yeah. Μάγκης. 1-0. Πάλι θα κερδίσει ο Πάρης. 1-0 λοιπόν κερδίζει ο Δημήτρης. Εγώ σε αυτόν στοιχηματίζω γιατί φόρεσε Strength Games μπλουζάκι ενώ ο Νικήτας ήρθε με το no name. Καρία να πάτησε Νικήτα. Θέτω την ερώτηση: όποιος πιάσει πρώτος τον παριάκι, ξεκινάει να απαντάει. Παίρνει τον πόντο, ας πούμε να απαντήσει σωστά και πιο γρήγορα. Άμα να απαντήσει λάθος, χάνει τον πόντο. Σε ποιο πέλαγος ανήκει η Κεφαλονιά? Στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο, σωστά. Την πρώτη ερώτηση την απάντησε ο Νικήτας με έναν άλλη 2. Ο δορυφόρος Ευρώπη σε ποιο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος ανήκει? Τι? Έλα, σκέψου κάποιο μεγάλο πλανήτη. Στον ήλιο. Λοιπόν, έχασε. Στον πλανήτη Δία. 2-0, κερδίζει την Νικητάς, δεν έχει ξαναγίνει αυτό να αφήσει το Μίτσο με τόση διαφορά. Ποιο είναι το μικρό όνομα του κορυφαίου αθλητή Στίβου που κέρδισε, που έκανε το άρμα 8,55 μέτρων? Μίλτος. Ναι! Φωνάξτε λίγο, ρε. Ο Νικητάς κέρδισε, λοιπόν. Εγώ θα φωνάξω, που έπαιξα αυτό. Ο Νικητάς κερδίζει σε challenge, αυτή και έτσι καθώς που έχω ξεκινήσει. Νικητά, τι έχεις να πεις για το Μίτσο? Μίτσο, πάμε να πούμε στο επόμενο αγώνισμα. Εντάξει, ο Μίτσος χασούλης είναι, δεν περίμενα να κερδίσει. Αυτό θα βάλεις. Επόμενο αγώνισμα που λογικά θα χάσει ο Τζίμις θα είναι με αυτήν εδώ την μπάλα, θα την πετάμε πάνω από το μονόζυγο και παράλληλα πρέπει να κάνουμε και κάθισμα, δηλαδή κίνηση θα είναι αυτή. Οπ, και την πετάμε. Όποιος πάρει 3 πόντους κερδίζει το αγώνισμα. Πόντους θα τους παίρνει όταν ο άλλος χάνει τους πόντους, δηλαδή όταν θα βρίσκει στο μονόζυγο ή όταν η μπάλα θα του πέφτει από τα χέρια. Όλο κλέβεις τα αγωνίσματα. Τι κάνεις ρε κλέφτη? Κοίτα που την πετάει ρε ο Τσάτσος κάτω χαμηλά. Κοίτα εδώ χαμηλά την πετάει. Γιατί, τι έκανε? 1-1. Έλα Τζιμί. Κοίτα που την πετάει ο Τσάτσος κάτω χαμηλά ρε. Τι είναι αυτό ρε? Έλα τώρα, τι, δεν την πηγαίνει πια σε κάνε φίλε. Δεν είναι που τους πάτησες καν, ήταν πόντος. Ναι. Λοιπόν, σπανίτε τώρα έναν άσο, εντάξει. Με φάση. Τι! 2-2, πάμε για το τελευταίο. Ρε, κοίτα που την πετάει, ρε. Ρε, αφού την πετάει εδώ μπροστά, ρε κλέφτη. Κοίτα ο Τσάτσος που την πετάει. Ε, ακούμπησε! Ακούμπησε. Ε, το έχει χάσει από πριν. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Μια καθαρή νικητή, παιδιά. Έλα ρε, τι κάνεις ρε κλέφτη. Έλα εντάξει, ρέβησε, εγώ στο ίσουσα. Ουουου!
Νίκη για μένα, το παιχνίδι τελείωσε. Του έχει πέσει μπάλα στο επόμενο, στο επόμενο. Λοιπόν, Νικήτα, παίρνω συνέντευξη από σένα γιατί ο Δημήτρης έχει θυμώσει και δεν μας καταδέχεται. Πρέπει να μάθει να χάνει. Δεν έχει μάθει. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα. Εσύ δεν κερδίσεις ποτέ, Νίκη, σε καθόλου δεν έχεις κερδίσει. Λιάδωσες, λέει, γιατί έκανες. Τίποτα. Έγινε ρημάτς, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του ρέφερι. Ρε φίλε, γιατί δεν παραδέχεσαι την ήττα σου, ρε. Γιατί δεν το παραδέχεσαι. Να πω, ακούμπησε κάτω, γέλαγε, απλά τον ξέρεις. Τι τον ρε, αφού το έδωσε, ρε. Δύο-ένα κυρίες και κύριοι το σκορ. Για να κερδίσει ο Μίτσος, απομένουν μόνο δύο αθλήματα. Εγώ λέω να τον αφήσω να κερδίσει τώρα για να έχει και λίγο νόημα το βίντεο, ώστε να το δει ο κόσμος μέχρι το τέλος. Όχι, full power θέλω να είσαι. Έχει κουραστεί, το μυαλό του δεν σκέφτεται καθαρά. Μόνο και μόνο από τον τρόπο που μιλάει μπορώ να το καταλάβω. Κερδίσει. Βάλτε τα χέρια πίσω, ρε. Χέρια πίσω, επειδή. Πόσες ημέρες έχει το έτος, 365. Σωστός, 1-0. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός στον κόσμο? Ελληνικός ωκεανός. Ελληνικός. Όχι. Ιωνικό. Όχι. Πώς λέει. Έλειξε τώρα. Ειρηνικός. Όχι. 1-1 το σκορ. Ελληνικός ωκεανός. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι? Άρμστρονγκ. Ναι, το μικρό του. Νέιλ. Νέιλ Άρμστρονγκ, ναι. 2-1. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Θέλω να μας πείτε ιδέες για άλλα αγωνίσματα και ερωτήσεις. Μπορείτε να μας τα στείλετε στο Instagram Greek Strength Games και εννοείται ποιους άλλους θέλετε να δείτε σε αυτά τα επεισόδια. Όποιος θέλει να μάθει το Greek Strength Games μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο Instagram. Πόσα κόκαλια έχει το ανθρώπινο σώμα? Α 157, Β 206, Γ 233. Λάθος. 206 κόκαλα. Το Β. 2-2 το σκορ. Με τι ταχύτητα ταξιδεύει το φως? Α 200.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Β 250.000. Γ 300.000. Δ 350.000. Στο περίπου πάντα. Πάρ το πάντα, ρε. Λοιπόν. Κάτσε, δεν πεις τίποτα, ρε. Γιατί φοβάσαι. Θα βγάλω το Α και μένει 250-300-350. Εγώ λέω 250. Εσύ. Το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Δεν θυμάμαι. 300-350. 300, 300, 300. Διάλεξε. 300, λέω 300. Λοιπόν, 300. Η απάντηση είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Πολύ απλό το επόμενο αγώνισμα τσουβολοδρομίες το παίζαμε από μικρή. Οι απόσταση που πρέπει να διανύσουμε είναι από το ένα κονάκι μέχρι απέναντι και πίσω. Όποιος θα είσαι πρώτος κερδίζει. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Έλα, ρε, κάνεις. Ε, πάλι έκλεψε! Ωραία, έχω... γιατί σπρώχνεις, ρε. Κοίτα εδώ, ρε, μου έκανε τάκλες, μου έσχει σακούλα. Εσύ έπεσε πρώτος πάνω σακούλα. Εσύ έπεσε πρώτος πάνω μου. Άλλη αλλαγή σακούλα. Άμα σκίσει ενδιάμεσα, τι γίνεται, χάνει. Άμα σκιστεί σακούλα, χάνεται. Όποια στο πάλι. Σε 3, 2, 1, πάνω. Ε, κλέφτη, ξεκίνησε πρώτος! Απ' σκίσει σακούλα. Δεν σκίστηκε. Ε, κλέφτη, κέρδισα τότε. Και την Νικήτα! Πού είναι, εμένα δεν έχει σκιστεί. Έλα, σταμάτησε τώρα. Ε, ρε κλέφτη, έχασες. Δες σακούλα πως δεν έχεις. Για να δω. Μην τη σκίσεις. Όχι, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ. Βλέπεις, δεν είναι σκίσεις. Όλη, όλη τη σακούλα, δεν τη δείχνει όλη. Ρε, να την κάνει εξάμηνο ρεφ, να την κάνει εξάμηνο ρεφ. Εδώ. Φίλε, έχασες, μην τη σκίσεις τώρα, μην τη σκίσεις. Έλα, γιατί παραδέχεις ότι έχασες, ρε φίλε. Δες και τη δικιά μου. Ναι, ρε. Τη σκισμένη. Δεν έχει. Γυρίσε την κίνα, σε τα πιστεύω. Μου δώσε σκισμένη σακούλα από την αρχή. Αυτό ήταν. Λοιπόν, στην ιστορία των Greek Strength Games για πρώτη φορά κέρδισε ο Νικήτας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Mindset Fitness που μας φιλοξένησε. Γράψτε μας στα σχόλια πώς σας φάνηκε αυτή η σειρά μας, ποιους επόμενους θέλετε να δείτε και τι αγωνίσματα. Το Greek Strength Games μπαίνει σε νέα εποχή. Κάντε like, subscribe στο βίντεο, comment και γράψε αν κέρδισε δίκαια ο Νικήτας. Εγώ πιστεύω ότι ο Νικήτας έχει λιαδώσει, αν δεν το λύσει κανένα, ναι. Τι πιστεύεις? Τι λέτε, ρε παιδιά?